το άσχημο αλλά πραγματικό πρόσωπο του κοινοβουλευτισμού, τη Republic δηλαδή, φάνηκε στην Αμερική μετά την απόφαση του το Δικαστηρίου να δώσει ουσιαστικά μια πλήρη αμνηστία και ασυλία και αδιανόητα προνόμια στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ. Αποκαλύπτεται με τον πιο σαφή τρόπο τι σημαίνει κοινοβουλευτισμό, φίλε <συσχελίου> και φίλοι. Θα αναλύσουμε σήμερα την απόφαση για την υπόθεση του Τραμπ, αλλά γενικότερα και το μέλλον του Τραμπ, αλλά και το μέλλον του αξιώματο του πρόεδρου των ΗΠΑ. Καλησπέρα σας και φίλοι, είμαστε σήμερα στο κανάλι όπως κάθε μέρα, δίπλα σας, δυνατά, εδώ, για τα θέματα τα οποία μας αφορούν όλους, θέματα διεθνή, θέματα εσωτερικά, αλλά και θέματα δημοκρατία, ε, δημοκρατίας, τα οποία συνενώνουν και τα διεθνή και τα εσωτερικά ζητήματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα των ΙΠΑ και της προστασία ουσιαστικά που παρέχει το ανώτατο δικαστήριο πλέον στον εκάστοτε πρόεδρο των Αμερικανών. Ε, πριν ξεκινήσω, Θέλω να ξεκινήσω με μια ευχαριστία και με δύο ανακοινώσει, ιδέε μάλλον. Η πρώτη ευχαριστία προφανώ αφορά εσά, του σχεδόν 24.000 ανθρώπου οι οποίοι πολεμάτε μαζί μου για τη δημοκρατία. Πολεμάμε για τη δημοκρατία, είναι τεράστιο το νούμερο, διότι το κανάλι αυτό δεν έχει απλά ενημέρωση για διεθνή, έχει μια ταυτότητα, μια ιδεολογία δημοκρατική, η οποία είναι αδιανόητη και ανήκουστη στη χώρα μα, η οποία κυβερνάται από λιγαρχικού πολιτικού τη κακιά ώρα. Είμαστε στον πάτο των κοινοβουλευτικών συστημάτων, των αντιδημοκρατικών δηλαδή συστημάτων. Και βέβαια, μου ευχαριστώ του ανθρώπου οι οποίοι με στηρίζουν ακόμα πιο άμεσα μέσω τη σελίδα Patreon. Αν θέλετε κι εσεί να γίνετε ένα εξ αυτών, υποστηρικτή ή πάτρονα του καναλιού, δείτε κάτω στην περιγραφή πώ μπορείτε να το κάνετε. Και πάλι σα ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε και φίλοι που είστε υποστηρικτέ του καναλιού. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα και είναι και μια αναγνώριση τη δουλειά που κάνουμε εδώ. Τώρα, δύο ιδέε πριν ξεκινήσω για το θέμα, οι οποίε τι συζητάμε τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι έχουν αξία. Η πρώτη είναι η ιδέα για ένα. να ξεκινήσουμε μάλλον με τη μικρότερη και να πάμε με τη μεγαλύτερη ιδέα. Η πρώτη ιδέα είναι να ξεκινήσουμε λίγο να δουλεύουμε με τον κόσμο στην Ελλάδα, να ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε και πέρα από το κανάλι, σε άλλα μέσα κοινωνική δικτύωση, να ενημερώνουμε για το θέμα τη δημοκρατία, το κενό τη δημοκρατία. Τον, ασ, τον αστικό μύθο ότι το πολίτευμα το κοινοβουλευτικό είναι δημοκρατικό. Σιγά σιγά λοιπόν θα, οργανώ, θα οργανώσουμε μια προσπάθεια, μια ε, καμπάνια θα τη χαρακτήριζε, αποκοινωνιακή και ενημερωτική να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει κοινοβουλευτισμό και τι σημαίνει δημοκρατία με έναν έτσι εύστοχο, εύληπτο, σκοπτικό τρόπο στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και αν θα θέλατε Χωρί να δεσμευτείτε σε πρώτο χρόνο, αν θα θέλετε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια προσπάθεια ενημέρωση κτλ. Εδώ θα μα βοηθήσει το δίκτυο και κατά βάση το δίκτυο υπάρχει μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη και ίσω να έχει έρθει η ώρα να φτιάξουμε και άλλε ομάδε για να έχουμε να δουλεύουμε. Η δεύτερη ιδέα που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σα έχει να κάνει με τη δημιουργία ενό νέου καναλιού, το οποίο κανάλι θα είναι στα αγγλικά, θα ε, έχει σαν σκοπό ουσιαστικά την ενημέρωση σε διεθνή καταβάση θέματα, ουσιαστικά την ταυτότητα του καναλιού, την, όπως και εδώ, και ίσως να επιλέγουμε ας πούμε, αρχικά ε, κάποια πιο σημαντικά, πιο, σημαντικά, θέματα, ίσως να κάνουμε δύο, τρία το πολύ βιντεάκια τη εβδομάδα, γιατί και εγώ δεν προλαβαίνω όπως καταλαβαίνετε, εκτός εάν βρεθούν κάποια από εσάς και βοηθήσουν με κάποιο τρόπο στην επεξεργασία, στο μοντάζ, στο να ε, βρίσκουν υλικό κτλ. Θα το συζητήσουμε αυτό, θα το δούμε αυτό, αλλά θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα να κάνουμε ένα αγγλικό κανάλι, αγγλόφωνο κανάλι. Δεν, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα, πείτε μου αν υπάρχει κάποιο από Έλληνε που μιλούν για θέματα διεθνών σχέσεων ε, στα αγγλικά, έτσι ώστε να ενημερώνονται και άλλοι πολίτε για τα τεκτενόμενα, αλλά από τη δική μα προοπτική και τη δημοκρατική ιδεολογία, αλλά και τι εθνικέ θέσει τη Ελλάδο, που δεν ακούγονται πουθενά διεθνώ, σε αυτό το αγγλικό κανάλι θα μπορούν να ακουστούν. Πώ σα φαίνονται αυτέ οι ιδέε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν θα θέλατε να τα δείτε να γίνονται πράξη και αν θα μπορούσατε με κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, θα ενδιαφέρουν πάρα πολύ να δω αν υπάρχει δυναμική. Πάμε τώρα στο θέμα μα. Διότι έχουμε εξελίξει από, την, από τη ΣΥΠΑ. Συγκεκριμένα υπάρχει μια διαβόητη πλέον απόφαση από το Νότιο Δικαστήριο τη χώρα που Είναι η, εκτελεστική, η δικαστική εξουσία. Ουσιαστικά έχουμε τρει εξουσίε: εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική. Η, εκ, η δικαστική εξουσία λοιπόν, στην κεφαλή τη οποία είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, τον αν είπα, πρόκειται για ένα δικαστήριο το οποίο είναι και ανώτατο, ακυρωτικό, δηλαδή μπορεί να προσβάλλει τι αποφάσει ε, 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 οποιασδήποτε υπόθεση να τις φτάσεις μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο, άρα εκδικάζει και ζητήματα εσωτερικού ενδιαφέροντος αλλά κατά βάση είναι ένα συνταγματικό δικαστήριο, δηλαδή εξετάζει τη συνταγματικότητα των νόμων. Η χώρα μας δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο και δεν υπάρχει τρόπος ουσιαστικά να ελέγχονται καθόλου στην Ελλάδα ενώ οι παράνομες αποφάσεις από το πολιτικό σύστημα, διότι ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει μείνει, δηλαδή το ελεκτικό συνέδριο, το Συμβουλίο της Επικρατείας, ο Άριος Πάγος, είναι άνθρωποι σε έναν βαθμό που έχουν αναδειχθεί από το δικαστικό σύστημα χεράκι-χεράκι με το πολιτικό και οι δε των ανωτάτων σωμάτων των δικαστικών στη χώρα μα διορίζεται το πολιτικό σύστημα. Άρα, όπω καταλαβαίνετε, είναι άνθρωποι των πολιτικών. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αν είσαι άνθρωπο αυτή τη συμμορία, είδατε τον Αβγενάκη, περί συμμορία, εγκληματική οργάνωση στην κυβέρνηση. Εάν είσαι άνθρωπο τη συμμορία, τι άνθρωπο μπορεί να είσαι. Στην Αμερική, λοιπόν, υπάρχει ένα ανώτατο δικαστήριο. Να πούμε δύο για να καταλάβουμε πριν την απόφαση, τι ισχύει εδώ. Υπάρχουν, δύο δικα... υπάρχουν εννέα δικαστές στο... στη ΣΥΠΑ, οι οποίοι δικαστές διορίζονται ουσιαστικά ε, διαβίου, είτε μέχρι να απαραιτηθούν είτε ε, μέχρι θανάτου, σόβοι είναι, ε, και διορίζονται από το... μάλλον προτείνονται, επιλέγονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς εκενώνεται μια θέση, ο, ε, ε, τη στιγμή εκείνη η πρόεδρος των ΗΠΑ που βρίσκεται στο Λευκό Οίκο προτείνει έναν άνθρωπο και η γερουσία πρέπει να υπερψηφίσει στην επιλογή του. Οι ανώτατοι δικαστέ είναι 9, ωστόσο στο Σύνταγμα των Αμερικανών ούτε προβλέπεται η σύνθεση αυτή, με, να είναι μια μελίση ή δεν ξέρω τι, περισσότερη ή λιγότερη, και γενικότερα δεν περιγράφεται στο Σύνταγμα των είπα, το, το ανώτατο δικαστήριο, ενώ εν αντιθέσει περιγράφεται και το Κογκρέσο που είναι η νομοθετική εξουσία και ο πρόεδρο που είναι η εκτελεστική εξουσία, η δικαστική δεν περιγράφεται. Απλά αναφέρεται ότι το Κογκρέσο μπορεί να δημιουργήσει το δικαστήριο. Δηλαδή, επί τη ουσία, το ανώτερο δικαστήριο δημιουργεί, δημιουργείται υπό την αίρεση του Κογκρέσου. Το Κογκρέσο, που είναι εκπρόσωπο των πολιτών, υποτίθεται στον κοινοβουλευτισμό. Το Κογκρέσο ουσιαστικά δημιουργεί την ανώτατη δικαστική εξουσία και αποφασίζει τη σύνθεσή τη, το πόσα μέλη θα έχει κτλ. Άρα, υπό την τωρινή μορφή τη, είναι εννέα οι, τα μέλη του, ε, δεν μπορεί κανεί να του κινήσει από τη θέση του παρά μόνο το Κογκρέσο μετά από τη διαδικασία της, α, παρα, της α, ανάκλησης ή αλλιώς μομφής ή αλλιώς παραπομπής σε δίκη στα αγγλικά impeachment όπου η κοινή διαδικασία η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει η τη διαδικασια η βουλη των αντιπροσωπων αποφασιζει η γερουσια για να τους καταδικάσει και να τους απομακρύνει έχει γίνει σε μία περίπτωση α, κάτι τέτοιο στο παρελθόν άρα εδώ οι δικαστές δεν εκλέγονται από τους πολίτες εν αντιθέσει με τον πρόεδρο ή με τους βουλευτές και τους γερουσιαστές ε, είναι, ξαναλέω προτείνει ο πρόεδρο και υπερψηφίζει η γερουσία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε άντρε και τέσσερι γυναίκε στον ανώτατο δικαστήριο, τον είπα. Οι έξι είναι συντηρητικοί, συντηρητική ιδεολογία, α πούμε του ρεπουμπλικανικού κόμματο και οι τρει, είναι και οι τρει γυναίκε, είναι α, φιλελεύθεροι προοδευτικοί, ουσιαστικά του Δημοκρατικού Κόμματο και προφανώ εδώ έχει να κάνει με το ποιο του διόρισε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Uh, οι τρει κυρίε αυτέ, οι οποίε είναι προοδευτικέ, uh, οι δύο διορίστηκαν από, την, uh, από, τον Ομπάμα και η μία διορίστηκε από τον uh, Biden. Uh, αντίστοιχα, οι συντηρητικοί διορίστηκαν από τον Μπού, από τον Τραμπ κτλ. Ο κάθε πρόεδρο δηλαδή διορίζει του δικού του. Άρα βλέπουμε και εδώ ότι υπάρχει μια κομματικοποίηση. Δηλαδή δεν υπάρχει μια διάκριση εξουσιών στη ΣΥΠΑ που είναι πολύ καλύτερη από το σάπιο δικό μα σύστημα, στο οποίο τα πάντα ο εκάστοτε δικτατορίσκο τώρα είναι το, ε, το Μιτσοτακέικο μπορεί να διορίζει και να βάζει δικού του ανθρώπου. Εδώ υπάρχει μια διαφορά μέσω τη διάκριση, αλλά και πάλι βλέπουμε την κομματικοποίηση. Από τους έξι συντηρητικού του ε, δικαστηρίου, οι τρει είναι διορισμένοι από τον Τραμπ. Βέβαια, η μία εξ αυτών, στην απόφαση που θα σας πω, ε, δεν τον πολυστήριξε. Ε, εντάξει, δεν σημαίνει δηλαδή ότι πάγονται απευθεία. ιδίως αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι ισόβοι. και αυτό είναι ολιγαρχικό. Το, 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 μοντέλο τη σημαίνει ισόβιο. Δεν υπάρχει ισόβιο. Ισόβιο είναι ο μάμρο παντοτινό. γιατί ξέρω τι σημαίνει, ή απέθαντη, ξέρω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ισόβιο. Κανεί δεν είναι ισόβιο. Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν αυτά. Όπω καταλαβαίνετε. Ε, εδώ λοιπόν. Η, ναι, είναι μια πάρα πολύ ε, και κομματικοποιημένη κατάσταση στον το δικαστήριο, το οποίο κλείθηκε να αποφασίσει ουσιαστικά κατά πόσο ο πρόεδρος των ΙΠΑ έχει ασυλίες και είναι μια λέξη κλειδί εδώ, ειδικά για τα ενδιαφέροντα του καναλιού και προσωπικά τα δικά μου, ψωμοτήρι. Αυτά τα έχουμε καλύψει από το 2013, θα σας πω εδώ, στο βιβλίο αυτό. Η Δημοκρατία το Πολίτημα που περιμέναμε από τις εκδόσεις συμφογνώμων. Μπορείτε να δείτε τα πάντα περί ασυλίας, θα καταλάβετε πώς το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας είναι διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι και πώς ελέγχει το κράτος, τη δικαστική εξουσία. Δεν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης, όποιος το λέει είναι άσχετος. Όποιο το λέει, είτε είναι θύμα από τραγωδία, Είτε είναι δικαστικό, όποιο λέει ότι υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνη είναι είτε άσχετο, είτε ε, μα κοροϊδεύει. Εδώ λοιπόν θα δείτε τι σημαίνει δημοκρατία, και έχω και το σύνταγμά μα με τα προδοτικά και αντιδημοκρατικά του άρθρα, και έχω και μια πλήρη πρόταση δημοκρατική, για όσου το ξέρετε. Πάμε να δούμε λοιπόν την απόφαση του κατά πόσο ε, υπάρχει, υπάρχουν ασυλίε στου πολιτικού και δει στον ανώτατο αξιωματούχο, τον είπα, τον πρόεδρο τη χώρα έχει γίνει χαμός, διότι πράγματι δώσανε πλήρη αμνηστία ουσιαστικά και ασυλίες. Ο Τραμπ το θεωρεί νίκη του. Ποτέ δεν είχε τεθεί το θέμα αυτό ουσιαστικά των ασυλιών, διότι στο, στο Σύνταγμα οι Αμερικανοί έχουν έτσι μια πρωτοτυπία, έχουν ένα σύνταγμα το οποίο το γράψαν το 1782, 1782 ναι, όπου δεν περιγράφονται ουσιαστικά σύγχρονοι όροι, είναι ένα ιστορικό κείμενο, δεν έχει για παράδειγμα αυτά που θα δείτε στο βιβλίο μου για να καταλάβετε τι σημαίνει ακαταδίωκτο, ανεύθυνο υπουργό, ανεύθυνο βουλευτό, ακαταδίωκτο πολιτικών. Λε και είναι ο Πάπα. Οι βουλευτέ μα έχουν παπικά, μέχρι και παπικέ βούλε βάζουν. Γοροθοκαπα... Γοροθοκοπούν ανθρώπου στα αεροδρόμια κτλ. Και, τα λοιπά, και έχουν ασυλίε ακαταδίωκτο και ανεύθυνο. Δεν μπορεί να του αγγίξει κανένα. Είναι εκτρέσει καταστάσει μόνο στην Ελλάδα ε, και σε ε, οπισθοδρομικά καθεστώτα παρατηρούμε τέτοιες, τέτοια αριστοκρατικά προνόμια. Όπω επίση να ξέρετε, επειδή κάποιοι μιλάτε για τέμπη κτλ., ότι υπάρχουν μέχρι και, μέχρι και η δυνατότητα να δοθούν χάρε και αμνηστίε και σε υπουργού. Όχι με τον νόμο περί υπουργών, των Πασοκατζίδων, τον εσχρό αυτόν νόμο, των εσχρών πολιτικών που τον εφήβραν, αλλά με το σύνταγμα, το σάπιο σύνταγμα το ίδιο, όπου εκεί με σαφή τρόπο Προβλέπετε αμνηστία και χάρη σε υπουργού. Το διανοείστε όπω το ακούτε. Το σύνταγμά μα, το ανελεύθερο αυτό, σάπιο κείμενο, προβλέπει χάρε και αμνηστίε σε υπουργού, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο προστατεύει την, την υφιστάμενη πολιτική τάξη για να μα δολοφονεί, για να μα καταστρέφει, για να μα εξαφανίζει δίχως την παραμικρή αίσθηση μετάνοια λογοδοσία. Δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει καμία λογοδοσία. Διαβάστε το άρθρο 49 του συντάγματος, αν χτυπήσετε στο Google άρθρο 49, θα δείτε εκεί για παράδειγμα χάρη και αμνηστία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνη, δηλαδή η κυβέρνηση το αποφασίζει, να χαρίζει, να μετριάζει ή να μετατρέπει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια και μπορεί να απονέμει χάρη σε υπουργό που καταδικάστηκε. Για να καταλάβετε τι σημαίνει, ε, δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη σε κανένα έγκλημα, σε καμία τραγωδία, αν δεν αλλάξει το σύνταγμα. Ξυπνάτε. Άρα, αφού λοιπόν ξέρουμε ή θα μάθουμε όσοι έχουμε το βιβλίο, το πάρουμε εδώ, τι σημαίνουν τι σημαίνει ασυλία και προνόμια στην Ελλάδα, εδώ λοιπόν κλήθηκαν να απαντήσουν μετά τι υποθέσει του 2020, την ε, υπόθεση μάλλον του, ε, του 6η Ιανουαρίου, όπου εισέβαλαν οι διαμαρτυρόμενοι για το αποτέλεσμα την ήττα του Τραμπ στο καπιτόλιο και κατηγορήθηκε, κατηγορείται ο Τραμπ ότι τους υποκίνησε τη βία κτλ. και, και του ενθάρρυνε. Ε, κλήθηκε λοιπόν τώρα το ανώτοτο δικαστήριο, δικαστήριο να εξηγήσει ε, ε, τελικά αν έχει αμνηστίε και ασυλίε ο πρόεδρο. Και προφανώ, όπω φαντάζεστε, 6 στου 3 από του 9, η συντηρητικοί 6 στου 3 είπαν ότι βεβαίω με την υπερπλειοψηφία υπερ υπερ που έχουν, που είναι μοναδική, συνήθω ήταν πάντα 5-4, είτε 5 δημοκρατικοί, 5 δημοκρατικη 5 ρεπουμπλικανοι για πρώτη φορά έχουν μια υπερπλειοψηφία. Υπερ αυξημένη πλειοψηφία. Εδώ λοιπόν είπανε προφανώς ότι υπάρχουν θέματα ε, ε, αμ, αμνηστίας και ασυλίας στον, στον πρόεδρο και σα είπα ότι οι έξι ψήφισαν στα, στα, στην κομματική του γραμμή ουσιαστικά. Να θυμίσω ότι υπάρχουν τρεις κατά βάση ε, κατηγορίες, ποινικές κατηγορίες κατά του Τραμπ. Η μία είναι αυτές οι, οι εξέγερση, όπω τη λένε ε, ανταρσία δεν ξέρω, θέλετε πείτε του 2020 η άλλη είναι η προσπάθειά του να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στην ε, Γεωργία, στην πολιτεία τη Γεωργία, τη ε, Τζόρτζια, όπου προσπάθησε να παρέμβει στου τοπικού αξιωματούχου τη πολιτεία, στου πολιτιακού αξιωματούχου, να του βρουν ψήφου από το καπέλο του. Γιατί για λίγου ψήφου έχασε και είπε: Θέλω να μου βρει του ψήφου που μου λείπουν ουσιαστικά. Ψάξε βρέ του, ψάχνει να σου λέει φύτεψέ του. Και η τρίτη περίπτωση είναι των εγγράφων που είχε πάρει στο σπίτι του στη Φλόριντα, στο Μάρα Λάγκο, λε και είναι ξέρω εγώ, το, ε, το, το Αρλεκίνο του. Διάβαζε εκεί το, φω, το φωτορωμάτζο του, δεν ξέρω, το μίκι Μάου του. Αντίστοιχα, βέβαια, έκανε και το άλλο το παπουδάκι με την Άνια, ο Μπάιντεν, ο, ο οποίο επίση βρήκανε στο σπίτι του στο Βίλμινγκτον ε, απόρριτα έγγραφα που δεν έπρεπε να τα έχει στο σπίτι του και να τα βλέπει, σαν να, σαν να διαβάζει, ξέρω εγώ, κυτρινιάρικα περιοδικά. Αλλά επειδή έχει την ηγεσία, επειδή είναι πρόεδρο, την έσβησε την κατηγορία. Όπω θα κάνει και ο Τραμπ αν εκλεγεί. Όλε αυτέ οι κατηγορίε που σα είπα θα σβήσουν. Για να καταλάβετε τι σημαίνει ολιγαρχία. Ακόμα και σε ένα κράτο που έχει διάξει εξουσιών, στην χώρα μα δεν υπάρχει διάξει εξουσιών, είναι ένα ο οποίο κυβερνάει και ελέγχει ο πρωθυπουργό την κυβέρνηση, την εκτελεστική εξουσία, την νομοθετική και τη δικαστική. Στην Αμερική υπάρχουν διάφορε διάφορες προσωπικότητε, μέχρι και εκεί ωστόσο, όπω καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πραγματική λογοδοσία. Και το δείτε και σήμερα με το τι ακριβώ ψήφισαν οι άνθρωποι αυτοί από το δικαστήριο. Εδώ λοιπόν, ναι, ουσιαστικά η καταρχά δίνουν τη δυνατότητα με αυτήν τον νόμο, την απόφαση του δικαστηρίου περί αμνηστία, περί του Προέδρου, δίνει τη δυνατότητα στον Τραμπ να ζητήσει πλήρη ασυλία από τι διώξει αυτές. Εδώ λοιπόν λένε ότι ε, ουσιαστικά το, το, το μήνυμα εδώ ε, μάλλον η υπόθεση εδώ βρέθηκε μετά από έφεση του Τραμπ, διότι ε, κατώτερα δικαστήρια του ανώτου του δικαστηρίου είχαν καταδικάσει τον Τραμπ και είχαν πει ότι το Φεβρουάριο ότι ο τέος πρόεδρος τον είπα, ο Τραμπ, δεν έχει καμία παραμικρή ασυλία για τα εγκλήματα όπως είχε πει το δικαστήριο το Ομοσπονδιακό, αλλά κατώτερο το ανώτατο του. Ε, δεν έχει καμία ασυλία ο Τραμπ για τα εγκλήματα που διέπραξε το 2020 στην προσπάθειά του να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα επέβαλε έφεση ο Τραμπ στο Νότιο Δικαστήριο και το Δικαστήριο είπε ότι δεν είναι έτσι. Ο πρόεδρο τον είπα, εκάστοτε πρόεδρο τον είπα, και το τονίζουν αυτό οι συντηρητικοί γιατί θέλουν να δείξουν ότι είναι υπερκομματικοί. Ασχέτω λέμε το ποιο κάθεται αυτή τη στιγμή στο βαλγραφείο, ο οποιοδήποτε πρόεδρο έχει ασυλίε. Θα τι δούμε αναλυτικά. Εδώ ε, ουσιαστικά, ε, μα μάλλον για να τι δούμε τώρα, ε, ε, η ιδέα είναι ότι ο πρόεδρο. Έχει πλήρη ασυλία, σύμφωνα με το πόρισμα εδώ, έχει πλήρη ασυλία στο οτιδήποτε θεωρείται βασικές συνταγματικές του αρμοδιότητες. Οτιδήποτε δηλαδή θεωρείται πως είναι πράξη του Προέδρου στα πλαίσια και υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος, θεωρείται ότι είναι επίσημη δραστηριότητα και άρα απολαμβάνει πλήρη ασυλία. Θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επίσης υπάρχει η, η πιθανή ασυλία, ή καζόμενη αλλιώ ασυλία, οι οποίε έχουν να κάνουν με δραστηριότητε και πράξει του Προέδρου, οι οποίε δεν ανήκουν στον πυρήνα των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του, αλλά έχουν να κάνουν με δραστηριότητε οι οποίε τι μοιράζεται με το Κογκρέσο. Δηλαδή, πιο εκτεταμένε δραστηριότητε του Προέδρου, ακόμα και εκεί πρέπει να του δώσουμε την πιθανή ή την οικαζόμενη ασυλία. Και τέλο, η την καζομενη ασυλια και κατηγορία, τρει κατηγορίε ουσιαστικά βρήκε το δικαστήριο ασυλία, Μάλλον δύο κατηγορίες. Στην τρίτη περίπτωση δεν υπάρχει ασυλία. Είναι οι ανεπίσημες ή οι προσωπικές πράξεις και δραστηριότητες του πρόεδρου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάει και ληστέψει ένα ε, μαγαζί, ξέρω εγώ, με ρούχα, μπεί με, με το όπλο μέσα και ληστέψει ένα μεζινάδικο. Δεν έχει ασυλία. Προφανώς είναι αστείο, διότι ποιο πρόεδρος θα καταλήξει να, σε κοινά εγκλήματα, οι άνθρωποι και, χρυσοπληρώνονται και πληρώνονται από από εσωτερικού χορηγού οικονομικά συμφέροντα μέχρι και από ξένε χώρε. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία πληρώνουν, εξαγοράζουν πολιτικού και προέδρου. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο να παρανομήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, ε άρα, ε, όπω καταλαβαίνετε εδώ, μπορεί κάποιο να επιχειρηματολογήσει άνετα και κάλιστα ότι τα περισσότερα από τα πράγματα που έκανε ένα πρόεδρο εμπίπτουν στι επίσημε δραστηριότητέ του ω πρόεδρο των ΗΠΑ. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξυπνάει ο Bi... Biden, γιατί καταλαβαίνει που είναι. Από τη στιγμή που ξυπνάει πρόδρος, ο πρόεδρο Χ, στην δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ε, μάλλον με το που κατεβεί στη, στη, δυτική πτέρυγα του Λευκού και αναλάβει τα καθήκοντά του, παίρνει τηλέφωνα, τον ενημερώνει η CIA για τι. Ε, ε, τον ενημερώνει οι υπηρεσίε πληροφοριών για το τι γίνεται στον πλανήτη, διπλωμάτε κτλ. Παίρνει αποφάσει για εσωτερικά ζητήματα, εξωτερικά ζητήματα, μέχρι και να κοιμηθεί οι αποφάσει που παίρνει, οι συζητήσει που κάνει είτε με συνεργάτες στο Καπιτόλιο, είτε με συνεργάτες σε πρεσβείες και στο State Department ή στο Υπουργείο Άμυνα, εμπίπτουν στι αρμοδιότητέ του. Τεστου. Άρα, ό,τι και να κάνει ουσιαστικά για τα 4 αυτά χρόνια ένα άνθρωπο, θεωρητικά έχει πλήρη ασυλία. Δηλαδή, δεν μπορεί. Με, ένα, με τον ένα άλλο, το άλλο τρόπο, με τον ένα τον άλλο τρόπο, μπορεί να το καλύψει αυτό και κανένα δικαστήριο δεν θα τολμήσει να πει ότι, α, ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο έκανε δεν είχε σχέση. Δηλαδή, πού θα, που θα βρούνε, θα ψάξουν να βρούνε ε, ψήλου στα εδώ, ε, ναι, με αυτή την απόφαση ο δημόσιος κατήγορος ο οποίος έχει παρανόμως θα σας πω το η κυβέρνηση του Biden επειδή προφανώς θέλουν να ε, νικήσουν τον Τραμπ με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν και προσπαθούν να το κάνουν μέσω της δικαστικής οδού να πούνε ότι να είναι εγκληματίας κτλ έχουν παρανόμως διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα ονόματι Jack Smith κατά του, κατά του Τραμπ και ε, παρανόμως διότι δεν μπορεί η ε, το, ε, το Υπουργείο Δικαιοσύνη να διορίσει ένα τέτοιο ειδικό εισαγγελέα. Πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο μια τέτοια κίνηση. Δεν το κάνανε ή του Biden. Εδώ λοιπόν ναι, θα μπορέσει να συνεχίσει τη δίωξή του με την απόφαση αυτή για να εξετάσουμε τελικά αν αυτέ οι δράσει του Τραμπ εμπίπτουν στι επίσημε εκτεταμένε ε, δραστηριότητε του ή ήταν προσωπικέ δραστηριότητε. Άρα θα την κλειτώσει. Ωστόσο, όπω καταλαβαίνετε, δεν θα προλάβουν τη δίκη μέχρι τον Νοέμβριο που είναι οι εκλογέ, όπω θα θέλανε οι Δημοκρατικοί. Έπαιξαν τα αρέστα του, χάσανε, διότι τώρα ουσιαστικά θα γυρίσει το θέμα στο κατώτερο δικαστήριο από το ανώτερο δικαστήριο. Διότι το ανώτατο δικαστήριο είπε: Εγώ δεν πρόκειται να αποφασίσω για τον Τραμπ, δεν πρόκειται να ασχολούμαι, να ασχοληθώ με τι κατά περίπτωση δίκε. Σα έδωσα τι γενικέ κατευθυντήρε γραμμέ, θα αποφασίσουν τώρα τα κατώτερα δικαστήρια. Αυτό συνήθω κάνει το ανώτερο δικαστήριο. Άρα θα πρέπει τώρα ουσιαστικά να, εξετάσουνε, να εξετάσει ε, η δικαστήνα, η οποία είναι φιλελεύθερη, πρεδευτική τη πρόοδου και της ε, δημιουργίας να εξετάσει αν ο Τραμπ εδώ ε, πράγματι αυτές οι πράξεις του εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες που έθεσε το, το δικαστήριο της ασυλίας και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, πρέπει να σεβαστεί, να σεβαστεί. η κατώτερη δικαστήνα τις κατηγορίες αυτές που έθεσε το, το δικαστήριο, τις έχουν δε στα χέρια δηλαδή όσο και να θέλει να ξεπλύνει τον Μπαμπάκα τον Biden και τους, λιπού, τους λιπούς εγκληματίες των δημοκρατικών, δεν μπορεί, υποτάσσεται, γονατίζει το κεφάλι σε άπια δικαστήνα και πολύ πιθανό, Όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα εδώ, ότι από ε, πιθανό που αναλάβει ο Τραμπ, επειδή και αυτός είναι θα πνίξει το ζήτημα, θα ζητήσει από την, στην Αμερική, δεν υπάρχει υπουργείο δικαιοσύνη. Υπάρχει ουσιαστικά Attorney General, Γενικό Εισαγγελέα, ο αντίστοιχο Υπουργό Δικαιοσύνη. Θα ζητήσει από τον άνθρωπο αυτόν, που θα είναι δικό του, θα διορίσει ένα νέο Γενικό Εισαγγελέα και θα ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, του οποίου προείσταται ο Γενικό Εισαγγελέα, να ε, σταματήσουν τη δίωξη εναντίον του. Τόσο απλά. Να πούνε ότι, κοιτάξτε, δείτε, το ψάξαμε, το ξαναψάξαμε. Τελικά ήταν πολιτική δίωξη του ε, Προέδρου. Είδαμε τώρα ότι δεν, υπά, δεν, ε, δεν υπάρχει ε, 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 υπόθεση. Άρα θα πέσει το ζήτημα και θα το ακυρώσουν μόνοι τους οι τραμπικοί. Ναι, επίσης, ένα από τα σημαντικά πορίσματα της απόφανσης του Δικαστηρίου εδώ, του Ενωτότητας Δικαστηρίου περί κτλ, είναι ότι, προσέξτε εδώ, οι επίσημες δραστηριότητες του Προέδρου δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε καν ως ενδείξεις ή αποδείξεις σε μια πιθανή δίκη. Δηλαδή, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό ο... Δημοκρατικό εισαγγελέα, σα είπα, που τον βάλανε απλά και μόνο για να φάει τον Τραμπ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τι πράξει, τι επίσημε πράξει του Τραμπ ω στοιχεία. Που όλη, όλη η ιστορία ουσιαστικά κατά τον Τραμπ αποδει... βασίστηκε στι πολιτικέ του πράξει, οι οποίε πλέον προστατεύονται πλήρω. Όπω επίση το ανώτατο δικαστήριο είπε, δεν θα δεχθούμε σαν στοιχεία, σαν πιστήρια, οποιαδήποτε συνέντευξη με ανθρώπου οι οποίοι δούλεψαν, εργάστηκαν στην διακυβέρνηση του Τραμπ. Γιατί λέει αυτή ουσιαστικά ε, η επικοινωνία του πρόεδρου μαζί τους έχει να κάνει, ε, και αυτό καλύπτεται από ασύλια, διότι επικοινωνεί μαζί τους με τους συνεργάτες του στην κυβέρνηση ας πούμε, ε, επικοινωνεί μαζί τους στην, ε, υπό, την, υπό, την, ιδιότητά του ως πρόεδρος. Άρα καλύπτεται πλήρω από την ασυλία που του δίνουμε. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, ε, όλες οι εξεταστικές που έχουν μέχρι στιγμής κατά του Τραμπ είχαν βασιστεί στις συνεντεύξεις με ανθρώπους του Τραμπ, με πρώην συνεργάτες του και τα λοιπά, μισούνα τον μισούνε και τα λοιπά, ε, τους οποίους του πέταξε γιατί είναι και ο ίδιος προβληματικός, αλλά και οι ίδιοι θύχθηκε το εγώ τους που πετάχτηκαν έξω. Ε, άρα ε, εκπίπτουν όλα αυτά από το από δικογραφία, Δεν υπάρχει υπόθεση ουσιαστικά εδώ. Και ναι, ε, ε, η πλήρης εδώ ασυλία που προσέφερε το ανώτατο Δικαστήριο, ε, δεν, θα, δεν θα μπορέσει επίσης να τεθεί αυτή η υπό, υπόθεση ενώπιον ενόρκων, όπως είπε το δικαστήριο, δηλαδή για την υπόθεση του Τραμπ ή άλλων ας πούμε, μελλοντικών ε, προέδρων δεν θα μπορούν να αποφασίσουν ένορκοι. Τι είναι οι ενόρκη? Αυτοί οι τυχαίοι πολίτες οι οποίοι ε, αποφασίζουν τελικά τις δίκες. Όχι, ε, δεν, ε, δεν το επιτρέπει αυτό το δικαστήριο, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα ψήφιζαν οι απλοί πολίτε με βάση τι πολιτικέ του απόψει. Άρα χρειάζεται μόνο δικαστέ εδώ. Ε, και, αυτό, και σε αυτό ήλπιζαν οι δημοκρατικοί, δηλαδή να, τουλάχιστον να υπάρξει μια λαϊκή κατακραυγή, να έχουν να βρούνε ας πούμε, ε, κάποιους ενόρκους οι οποίοι μισούν τον Τραμπ και έτσι να καταδικαστεί ο Τραμπ, αλλά ούτε αυτό τους το δώσαν εδώ. Ο επικεφαλής του δικαστηρίου ο γυρεότερος, ε, μάλλον, ο Τζον Ρόμπερτ, ε, ναι, έγραψε ότι επίσης στην επίσημη ας πούμε απόφαση του δικαστηρίου ότι τα κατώτερα δικαστήρια τα οποία θα αναλάβουν πλέον την υπόθεση δεν μπορούν ούτε να συμπεριλάβουν στο σκεπτικό τους τα κίνητρα των πρόεδρων. Δηλαδή εδώ ε, ούτε τα κίνητρα των πράξεων μπορούν να συμπεριληφθούν και ως αποτέλεσμα οι δικαιώροι του Τραμπ θα πούνε ότι ε, δεν προσπαθούσαμε λέει, να, δεν προσπάθησε ο Τραμπ ποτέ να, ε, να ρίξει την κυβέρνηση, να αλλάξει μάλλον το αποτέλεσμα των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, ούτε το κίνητρο του μπορεί να αγγίξουν οι, οι δικαστές. Τον έχουν προστατέψει ουσιαστικά. Ε, για να δούμε, ε, τι, υπάρχει μία, ε, μία μικρή ήττα για τον Τραμπ, η οποία είναι, ο Τραμπ πέρασε μια δικασία ανάκλησης και το λεγόμενο impeachment, δηλαδή να τον ξυλώσουν από τη θέση του και να τον καταδικάσουν. Οι, ε, οι γερουσιαστέ, ε, η οποία διαδικασία, είπε ο Τραμπ, από τη στιγμή που ε, κέρδισαν τη διαδικασία αυτή του impeachment, τη ανάκληση, και ουσιαστικά το Κογκρέσο με βρήκε βρή αυτό, θα έπρεπε να, είμαι, να έχω ασυλία από δικαστικέ διώξει. Και ότι, δηλαδή ουσιαστικά πέρασα από την, το Κογκρέσο, άρα δεν θα μπορούσαμε να δικάσει η δικαιοσύνη. Εδώ όμω, όχι, ε, είναι μια ήττα αυτή για τον Τραμπ, διότι είπε το δικαστήριο ότι το γεγονό ότι μπόρεσε ένα πρόεδρο. Δεν μιλάει για τον Τραμπ, γενικά μιλάει, αλλά εμπροκειμένου για τον Τραμπ. Ένα πρόεδρο να ξεφύγει, να γλιτώσει, να δικαιωθεί από τη διαδικασία τη ανάκληση, του impeachment για ένα ζήτημα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ε, δικαστεί για το ζήτημα αυτό ή επίση για, τα, για τι εγκληματικέ πούμε προεκτάσει του εγκλήματο, διότι όπω είπε εδώ ο επικεφαλή του Αντωδικαστηρίου, το ο Ρόμπερτ, η ανάκληση είναι μια πολιτική διαδικασία μέσω τη οποία το Κογκρέσο μπορεί να διώξει έναν πρόεδρο. Δεν κατάφεραν να το διώξουν τον Τραμπ ε, ω πρόεδρο. Η δημοκρατική στο Κογκρέσο δεν μπορούμε λοιπόν να μεταφράσουμε ή να δημιουργήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτή την πολιτική διαδικασία ω έχουσα και ποινικέ δυνατότητε να αναζητήσει ποινικέ ευθύνε. Δηλαδή, δεν δεν μπορεί να... είναι αντισταγματικό αυτό, δεν μπορούμε να μπλέξουμε την uh, πολιτική δράση του Κογκρέσου με τις, με ποινικέ uh, δραστηριότητες των δικαστηρίων. Άρα εδώ είναι αυτή μια μικρή ήττα για τον Τραμπ, ο οποίος όμως ως επιτοπλίστων ουσιαστικά έχει κερδίσει. Μάλιστα από προχθές υπέβαλαν έφεση και ζητούν ουσιαστικά να, ε, α, ακυρωθούν και, και, να ακυρωθεί και η καταδίκη του για τα λεφτά τα οποία έδωσε στη Stormy Daniels, που εκεί καταδικάστηκε, αλλά σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή του Ανώτατου Δικαστηρίου, και εδώ λοιπόν μπορεί ε, να, να δοθεί ασυλία στον Τραμπ ε, και στην υπόθεση αυτή λοιπόν ε, των χρημάτων που πλήρωσε τη Στόρμιν Daniels παρανόμω στη Νέα Υόρκη, το καταδίκασε στη Νέα Υόρκη, μπορεί λοιπόν, ε, α ξανέφεσου ουσιαστικά με αυτά τα νέα δεδομένα η δικηγόρη του. Άρα είναι μια μεγάλη νίκη για τον Τραμπ. Ξεκάθαρα μια μεγάλη νίκη γιατί όπως σας είπα, δεν θα ε, ε, ολοκληρωθεί η υπόθεση μέχρι τον Νοέμβρη, άρα δεν θα ξέρουν οι πολίτε ότι ο άνθρωπο αυτό πράγματι τελικά αν έκανε κάτι παράνομο ή όχι το 2020. Και όπω σα είπα, αν κερδίσει, που από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει, διότι ο άλλο, ο αντίπαλο δηλαδή, δεν έχει σώμα στα φρένα, θα ακυρώσει μόνο του, θα ζητήσει στον αντίστοιχο υπουργό να πνίξει την υπόθεση. Για να δούμε την αντίδραση εδώ από την πλευρά των τριών προεδευτικών δικαστηνών οι οποίες διαφώνησαν και η μία εξ αυτών η Σόνια Σότομαγιόρ Λατινοαμερικάνα η οποία διορίστηκε από τον Ομπάμα έγραψε την επίσημη άποψη αυτών που διαφωνούσαν με την τελική απόφαση του δικαστηρίου είπε λοιπόν ότι ουσιαστικά με αυτή, μετά από αυτή την απόφαση σε κάθε πράξη του Προέδρου η οποία είναι υπό την αρμοδιότητα, την, αρμοδιότητα την επίσημη υπό την ιδιότητα του ως Προέδρος ο πρόεδρος ουσιαστικά είναι βασιλιάς και είναι υπεράνω νόμου. για να δούμε ακριβώς, γιατί έγραψε διάφορα σενάρια, εφιαλτικά όπως τα περιέγραψε, παράνομη συμπεριφορά ουσιαστικά από μελλοντικού πρόεδρους, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να προστατεύονται από ποινικέ διώξεις, ακριβώς λόγω αυτή τη απόφαση του δικαστηρίου. Για να δούμε λοιπόν τα σενάρια τη. Λέει λοιπόν η Σόνια Στομαγιώρη, δικαστήνα, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πρόεδρο ο μελλοντικό το αξίωμά του για προσωπικά κέρδη, Μπα χρησιμοποιήσει το αξίωμά του προς ε, επίτευξη ε, κακοπροαίρετων στόχων και σκοπών, διότι ε, εάν ήξερε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον νόμο για τις παρανομίες του, δεν θα ήταν τόσο τολμηρός να παρανομήσει, αλλά δυστυχώς ε, η απόφαση σημερινή του δίνει τη δυνατότητα να παρανομήσει. Ακόμα και αν δεν δούμε στο μέλλον τέτοια αφιαλτικά σενάρια, και ελπίζω και προσέχομαι να μην τα δούμε, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Η σχέση μεταξύ του Προέδρου και των α, πολιτών του οποίου υπηρετεί, αυτά είναι αθλειότητε ολιγαρχικέ. Κανεί δεν υπηρετεί κανένα στην ολιγαρχία. Άλλη χαμένη η Φωσό Έχει λέει ε, καταρριφθεί αυτή η σχέση. Σε κάθε επίσημη δράση του ο πρόεδρο ουσιαστικά είναι βασιλιά πάνω από τον νόμο. Μπορεί να. Καταρχά, ο πρόεδρο στην Αμερική είναι επικεφαλή του στρατού. Δεν υπάρχει κανένα που να, ε, έχει, να μπορεί να επιβάλλει κάποια άποψη διαφορετική από του Πρόεδρου όσον αφορά το θέμα των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Άρα, οτιδήποτε κάνει ο Πρόεδρο για τι ένοπλε ε, δυνάμει είναι έτσι κι αλλιώ βασιλιά. Λέει λοιπόν εδώ είσαι το Μαγιόρ ότι μπορεί να. Ε, για παράδειγμα, τα εφιαλτικά σενάρια. Μπορεί να διατάξει την ομάδα που έχει καταστροφών, να, ε, δολ, να δολοφονήσουν έναν πολιτικό του αντίπαλο. Έχει ασυλία. Μπορεί να οργανώσει το στρατό να διεξάγει ένα πραξικόπημα για να κρατήσει την εξουσία, ασυλία. Μπορεί να, ε, να λαδωθεί για να δώσει χάρη σε κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί από τα δικαστήρια, ασυλία, ασυλία, ασυλία. Ναι. Μπορεί να ε, κάνει τα πάντα ο πρόεδρος και να έχει ασυλία και ουσιαστικά καταλήγει το, το, μήνυμα, το μήνυμά τη. Πάρα πολύ ανορθόδοξη ε, επιστολή της Οτομαγιόρ, Κρατάνε τα προσχήματα ακόμα και αν διαφωνούν, όμω εδώ φαίνεται η πολιτική τη θέση. Λέει ότι με φόβο για τη δημοκρατία μα διαφωνώ. Τελεία. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι Αμερικανοί πολίτε να διαφωνούν. Διαφωνώ. Και έτσι τελειώνει το μήνυμά τη Ιωτομαγιόρ, εκφράζοντα ουσιαστικά τι τρει ε, κυρίε οι οποίε διαφωνούν. Ναι, ε, σε εδώ. Τι, τι, να σας πω τώρα. Ουσιαστικά, πράγματι, ο Τρα, για να δούμε λίγο τι πραγματικά συνέβη, ο Τραμπ πράγματι προσπάθησε να εργαλειοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνη και τον Γενικό Εισαγγελέα για να, ε, βρούνε ουσιαστικά ε, περιπτώσει ε, αλλίωση ψήφου. Το αντίστοιχο Υπουργείο Εσωτερικών, α πούμε, τη δραστηριότητα. Χρησιμοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνη για να βρει πού υπήρξαν αλλίωση των ψήφων κτλ. Να τι φτιάξουν από το, το κεφάλι του. Αυτό του ζήτησε ουσιαστικά πλέον έχει πλήρη ασυλία ο Τραμπ και για αυτές τις συνομιλίες που είχε με την CIA, με το FBI που ζήτησαν ουσιαστικά πιέσει σε διάφορους αξιωματούχους ε, ακόμα και για, τις, για την πίεση που άσκησε στον αντιπρόεδρο τότε τον Mike Pence για να μην ε, επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα ουσιαστικά των εκλογών και για αυτές τις πιέσεις έχει ασυλία ε, ναι ουσιαστικά εδώ ο μόνο τρόπο, ή η, η πιεση που άσκησε στου αξιωματούχου τη Γεωργία και εκεί υποτίθεται ότι του πήρε σαν πρόεδρο στον και κτλ. Και, και εκεί έχει ασυλία. Εδώ ουσιαστικά πρέπει να αποδείξει κάποιο τώρα α, ότι ε, ο, οι, οι δράσει του πρόεδρου. Μάλλον, τι σημαίνει. Όλε οι δράσει του πρόεδρου είπαμε ότι θεωρούνται δράσει και κινήσει και αρμοδιότητε που τι προ, ε, ε, προστατεύει το Σύνταγμα και τι περιγράφει το Σύνταγμα. Ο μόνο τρόπο να πει ότι αυτή η δράση του δεν, ήταν, δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα είναι ε, όταν ε, θα πρέπει να αποδείξει κάποιο εδώ ότι ουσιαστικά ο πρόεδρο παρενέβη των αρμοδιοτήτων του εκτελεστικού και μπήκε, α πούμε. Στην, ε, στα χωράφια άλλων αρμοδιοτήτων, για παράδειγμα του, εκτελεστικού, του, σύνομαι, του δικαστικού ή του νομοθετικού, μόνο έτσι μπορεί να πει ότι αυτέ δεν ήταν επίσημε Συνταγματικέ ε, πράξει του Προέδρου ω επικεφαλή τη εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, άντε να το αποδείξει αυτό. Ε, Επίση, να σου πω ότι το, το Σύνταγμα των Αμερικανών δεν λέει το παραμικρό για τι ασυλίε. Παρόλα όλα αυτά, επειδή είναι κοινοβουλευτικό το σύστημα, άρα Republic, δηλαδή ολιγαρχία, αυτά είναι εμποτισμένα στα κοινοβουλευτικά συστήματα. Από την πολιτική πρακτική δεν είναι δυνατόν να μην έχουν ασυλίε, ακόμα και αν έχουμε ένα κείμενο του 18ου αιώνα που δεν περιέγραφε με, ασυλ... με ρητό τρόπο τι ασυλίε, αυτέ είναι σε όλο το DNA όλων των αντιδημοκρατικών, ολιγαρχικών πολιτευμάτων. Και ρώτησαν λοιπόν το Ρόμπερτ, έγραψε ο Ρόμπερτ, πράγματι δεν λέει το Σύνταγμά μα για ασυλίε, αλλά δεν λέει και για, συντα... για διάκριση εξουσιών. Δεν μιλάει για ρητά για διάκριση εξουσιών, αλλά από τη διαφορετικοί, έχουμε τη διάκριση. Δηλαδή ερμηνεύουν πράγματα τα οποία όχι απλά δεν υπάρχουν στο Σύνταγμά του. Υπάρχουν όμω το πολίτευμα. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Μπορεί να μην τα λέει το Σύνταγμα και μπορεί να νομίζετε ότι το Σύνταγμα είναι κάτι καλό, αλλά δεν είναι. Τα λιγαρχικά, τα πολιτεύματα έχουν στον πολιτικό του DNA, στην πολιτική, στον πολιτικό πολιτισμό του, τέτοιου είδου διαφθορέ ολιγαρχικού τύπου. Εδώ μα θύμισε λίγο για την περίπτωση του Ρίτσαρτ Νίξον, ο οποίο το 1977 σε μια συνέντευξή του δημόσια είχε πει στην τηλεόραση είχε πει ότι όταν ο πρόεδρο κάνει κάτι, τότε σημαίνει ότι αυτή η πράξη δεν είναι παράνομη. Που ήταν αδιανόητη πράξη, αδιανόητη δήλωση και ουσιαστικά τώρα με αυτές τις ε, δηλώσεις του δικαστηρίου πράγματι εδώ ε, είδαμε ότι ο Νίξον είχε δίκιο. Ότι όταν κάνει κάτι ο πρόεδρος ε, σε ένα ολιγαρχικό πολίταμα όπως είναι το ε, πολίταμα της Republic, το κοινοβουλευτικό, το αμερικανικό, το ελληνικό οι πρόεδροι είναι υπεράνω νόμου και προστατεύονται πλήρω από αυτές τις ε, ασυλίες και τα προνόμια είτε βρίσκονται στα συντάγματα είτε είναι κρυφά και αναδεικνύονται τέτοιε ώρε, με τέτοιε αποφάσει που δημιουργούν νομικά προηγούμενα για όλου του προέδρου που θα έρθουν. Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου, του ανώτου δικαστηρίου, ε, τον είπα. Αυτά λοιπόν. Εδώ ουσιαστικά ε, δόθηκε μια τεράστια αμνηστία στον Τραμπ, τον προστάτευσαν και σε έναν βαθμό ε, υπενθύμησαν σε όλου τι σημαίνει η. Ε, ε, αυτού του τύπου το πολίτευμα, τι σημαίνουν ασυλίε, πώ κανένα δεν μπορεί να σταματήσει τον πρόεδρο, σε ένα πολίτευμα ρεπουμπλικανικό, δηλαδή ολιγαρχικό, δηλαδή κοινοβουλευτικό, δηλαδή αντιδημοκρατικό, η πολιτική είναι υπέρα ένα νόμο. Όπω υπέρα ένα νόμο είναι ο κ. Σαβγενάκη, ο, 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 οι Καραμαλίδε, έτσι λοιπόν, υπερα, ο, οι Τσίπρε, οι, οι Μιτσοτακέ, έτσι υπέρα νόμο είναι σε όλα τα κοινοβουλευτικά καθεστώτα η πολιτική. Ο μόνο τρόπο, ο μόνο τρόπο. Να μην ε, υπάρχει αυτή η ασυδοσία είναι ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Στο οποίο θα δείτε και εδώ, στην πρόταση που καταθέτω εγώ, Πώ με σαφή τρόπο οι πολίτε μπορούν να εκινήσουν διαδικασίε και ανάκληση αξιωματούχων, οι πολίτε, προσέξτε, όχι οι βουλευτέ, οι γερουσιαστέ, οι πολίτε να εκινήσουν διαδικασίε ανάκληση και να πάμε σε μια ψηφοφορία, όπω είναι οι εκλογέ, θα μπορούσαν να είναι εκλογέ για να πάει σπίτι του ή για να παραπευθεί σε δίκη. Οι πολίτε λοιπόν, και όχι οι σάπιοι εκπρόσωποι, οι άνθρωποι των λόμπι ή των οικονομικών κέντρων και συμφερόντων κτλ., θα μπορούσαν να εκινήσουν διαδικασίε να το στείλουμε από εκεί που ήρθε πολιτικά, αλλά και Στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη μπορεί να τον πάρει και να τον πάει στη φυλάκα. Αυτά είναι αυτονόητα εργαλεία σε μια δημοκρατία. Φίλε και φίλοι. Ο μόνο τρόπο λοιπόν και το μόνο λογικό για να πολεμήσουμε εδώ είναι για μια δημοκρατική μεταρρύθμιση, μια δημοκρατική μετάβαση. Αν θέλετε να βοηθήσετε σε αυτόν τον αγώνα, βοηθήστε σε αυτό το κανάλι, όλε τι δράσει που σα είπα στην αρχή και άλλε που ετοιμάζουμε, βοηθήστε και το κανάλι αυτό καθε αυτό, κάτε γραφή στο κανάλι αν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε το μου αρέσει, κοινοποιήστε σε όνου και φίλου και σκεφτείτε, αν θέλετε να γίνετε υποστηρικτέ του καναλιού. Μέσω τη σελίδα του Patreon, κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε το πώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Έχει πλάκα, διότι η δημοκρατική προφανώ του τσουζει, τώρα του έχει τσουξεί πάρα πολύ αυτή η απόφαση. Η, η αντίδρασή του έχει πλάκα, η οκάσια Κορτέζ, αυτό το πολιτικό νούμερο. Απειλεί, λέει, με μηνύσει, δεν ξέρω ποιον, θεού και δαίμονε, του δικαστέ, θα του ξυλώσει, λέει, καλή τύχη να βρει την ε, κοινοβουλευτική ε, πλειοψηφία για κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, δεν έχει συμβεί ένα τέτοιο ξύλωμα σε επίπεδο δικαστών στη ΣΥΠΑ από το 1803, αν νομίζω. Και αντίστοιχα, άλλοι γερουσιαστέ, όπω η Σμιθ και η Βόρεν, ε, θέλουν, λέει, να αυξήσουν τα μέλη του δικαστηρίου από 9 σε παραπάνω, για να το κάνουν έτσι πιο πολύ δεν ξέρω. Ε, αυτό καλή τύχη, θέλει Προφανώ εδώ αυξημένη πλειοψηφία στο Κογκρέσο να γίνει κάτι τέτοιο, δεν την έχουν οι δημοκρατικοί. Το μεγάλο μάθημα εδώ ωστόσο είναι ότι δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη με παραπάνω μέλη. Γιατί βλέπετε εδώ πώ μπαίνει η κομματικοποίηση. Πρέπει και η δικαστική και η πολιτική, δηλαδή η δικαστική είναι τα μέλη τη δικαστική εξουσία και η πολιτική είναι τα μέλη τη εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. Και αυτέ οι τρει εξουσίε, οι άνθρωποι που τι τελεχώνουν, πρέπει να είναι στο έλεο των πολιτών. Στο έλεο και πολιτικά και δικαστικά. Αυτή είναι η μοναδική λύση. Κανεί δεν τολμάει να το πει αυτό, διότι αν το έλεγαν θα μιλούσαν για άλλο πολίτευμα, στο οποίο θα χάναν τα προνομιά του, του μισθού του, του μπράβου του, τι ασυλίες, τι σχέσει του με τα οικονομικά συμφέροντα. Μιλάμε για πολίτευμα δημοκρατία. Μόνο εμεί αγωνιζόμαστε. Δεν υπάρχει φορέα στην Ελλάδα που να αγωνίζεται για δημοκρατία. σω έχει έρθει να το φτιάξουμε.